Να ξεκινήσω με το εξής. Είχαμε θέμα στη σημερινή Επιτροπή το ζήτημα της Κάρλας. Κάνω λάθος? Είχαμε δύο θέματα, τρία θέματα. Μάλιστα, το ένα θέμα ήταν το θέμα της Κάρλας. Τρία θέματα είχαμε. Το ένα από αυτά ήταν η Κάρλα. Ναι, ένα. Λοιπόν, και η ενημέρωση που μας έγινε ήταν τέσσερις γραμμές. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ότι δεν έγινε ενημέρωση για την Κάρλα, εκτός αν θεωρούμε. Ενημέρωση από την... Ναι, η ενημέρωση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ήταν: είχαμε πολλά ψάρια και πήγαν στον παγαστικό. Γεια σας. Και η εισαγγελία ασχολείται με αυτό. Εντάξει. Νομίζω ότι και οι υπόλοιποι οι βουλευτές συμφωνούν με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ θα θέσω όμως κάποια ερωτήματα, γιατί νομίζω ότι ο λόγος που δεν τοποθετείται η κυβέρνηση για αυτό το θέμα είναι γιατί, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά έχετε λερωμένη τη φωλιά σας σε αυτό που έγινε στην Κάρλα και στον παγαστικό τις προηγούμενες μέρες. Και έχει προκαλέσει την οργή και την αγανάκτηση όλης της Μαγνησίας και των επισκεπτών που είχαν έρθει εκείνες τις μέρες. Αυτό το θέμα που έγινε εικόνες και έκανε το γύρο του κόσμου. Εγώ θα θέσω όμως κάποια ερωτήματα, τα οποία είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει όχι μόνο να τεθούν, αλλά πρέπει να απαντηθούν στην πράξη. Γιατί το ζήτημα δεν τελείωσε. Ερώτημα πρώτο. Για πόσο αναπτύσσονταν αυτός ο υπερπληθυσμός ψαριών πριν αυτά φτάσουν στον παγαστικό? Πρέπει να απαντήσετε. Γιατί δεν εντοπίστηκε το φαινόμενο στην αφετηρία του? Για ποιο λόγο? Γιατί ενώ όσο υπήρχε για ένα χρόνο όχι μία επιπλέον Κάρλα δίπλα στην Κάρλα, πόσες ήτανε, τέσσερις, γιατί δεν το αντιμετωπίσατε με όλα τα έκτακτα μέτρα για να παρακολουθείτε το φαινόμενο και όλες τις προεκτάσεις του? Είναι σοβαρά ερωτήματα αυτά που πρέπει να απαντήσετε. Ερώτημα για τη συνέχεια. Έχει ολοκληρωθεί η περισυλλογή των νεκρών ψαριών από τον παγαστικό? Γιατί μπήκε το δίχτυ, μάζεψε ό,τι ερχότανε, μάζεψαν και οι ψαράδες ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι από τον παγαστικό, αλλά τα υπόλοιπα ψάρια πού είναι? Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι υπάρχουν νεκρά ψάρια στον πυθμένα του παγαστικού. Υπάρχουν? Πόσα είναι? Σε τι ποσότητα υπολογίζονται? Τι μέτρα θα πάρθουν για αυτά? Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, στην ενημέρωση που έκανε πριν λίγες μέρες στους φορείς, είπε το εξής: περισυλλέξαμε ό,τι μπορούσε να περισυλλεγεί. Τι σημαίνει αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Ποια είναι αυτά που δεν μπορούν να περισυλλεγούν και τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Επιπλέον στον παγαστικό? Είναι στον πυθμένα? Ποιες είναι οι συνέπειες για το οικοσύστημα του παγαστικού? Και κυρίως, τι μέτρα θα πάρετε για να αντιμετωπίσετε αυτές τις συνέπειες, μέτρα αποκατάστασης? Επιτρέψτε μου να το πω, αλλά οι πολλές πληροφορίες που δώσατε δεν σας βγάζουν καθόλου από τη δεινή θέση να προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε μια εγκληματική πολιτική για το περιβάλλον και συγκεκριμένη περίπτωση για τα νερά, και αυτό αφορά και την Κάρλα. Και τα ακούσαμε όλα τώρα, τα γνωστά. Για τη λειψιδρία αυτή η αύξηση του πληθυσμού, η αλόγιστη χρήση, η κλιματική κρίση, μέχρι και... Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας, δεν το κατάλαβα πριν τι είπατε, ότι δεν φτιάχνονται έργα αντιπλημμυρικά γιατί δεν είναι ψηφοθυρικά. Δεν τα θέλει ο κόσμος, δηλαδή. Εκεί, μέχρι σε εκεί θα καταλήξουμε. Θα καταλήξετε, δηλαδή, να φταίει ο κόσμος που δεν φτιάχνονται αντιπλημμυρικά έργα γιατί θέλει ψηφοθυρικά έργα ο κόσμος? Μέχρι και αυτά ακούσαμε εδώ πέρα. Και δείτε, προσέξτε την αντίφαση που ακούστηκε και εδώ. Από τη μία μεριά οι επιστήμονες να λένε ότι ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση, να υπάρχει επαρκές και ποιοτικό νερό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, δηλαδή να ανταποκρίνεται όλο το δίκτυο, όλες οι υπηρεσίες στις αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν, και ο ορισμός που δίνετε εσείς, για παράδειγμα στο ζήτημα της λειψιδρίας, είναι ο ορισμός της αγοράς. Τι είναι η λειψιδρία, είπε ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Βαρελίδης? Είναι μια ανισοκατανομή ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά. Λες και ακούμε μάθημα πολιτικής οικονομίας. Μα έτσι είναι φυσικά, γιατί το νερό το έχετε εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό. Και ακριβώς επειδή το έχετε εμπόρευμα, ακριβώς έρχεστε αντιμέτωποι με τις αντιφάσεις, τις οποίες δεν μπορείτε να λύσετε στην οικονομία σας, στο σύστημά σας, στην πολιτική σας και συγκεκριμένα και εσείς σαν κυβέρνηση. Γιατί αυτό που είπατε, ότι η λειψιδρία είναι μια ανισοκατανομία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση,
Είναι αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα δεν το λέει σαν ορισμό, το λέει σαν κατεύθυνση. Τι λέει η οδηγία πλαίσιο για τα νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μειώστε τη ζήτηση. Αυτό λέει. Και την ίδια ώρα χάνουμε πόσες ποσότητες νερών που καταλήγουν στον παγασιτικό και στον κάθε παγασιτικό. Γιατί η ίδια οδηγία, και όπως και η οδηγία για τις πλημμύρες, λέει όχι μεγάλα έργα πάνω στα βουνά, εκεί κρατιέται το νερό. Κάνω λάθος, κύριε καθηγητά? Στα βουνά δεν κρατιέται το νερό? Εκεί. Λέει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πλημμύρες, αυτό λέει. Όχι μεγάλα έργα πάνω στα βουνά. Είναι κοστοβόρα αυτά τα έργα. Με την έννοια του κόστους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, της προστασίας της ζωής. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν έχει παραγωγικό αποτύπωμα για έναν επιχειρηματικό όμιλο, είναι κόστος. Αυτά είναι που ζήσαμε και στην Κάρλα και στον παγασιτικό. Και αυτά είναι που τα επιβεβαιώνεται και ξανά με τα ίδια εργαλεία και με όλα αυτά που ανακοινώνεται. Γιατί αν πιάσουμε, γι' αυτό έκανα και την ερώτηση πριν, στον κύριο Σταμενίτη. Άλλο γνωστό παιχνίδι που το παίξατε κι εσείς πάλι μια φορά, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Το παιχνίδι με τον μπαλάκι των ευθυνών. Είστε οι ίδιοι που κάνατε όλη αυτή τη διάχυση των αρμοδιοτήτων, δώσατε αρμοδιότητες στους δήμους, στις περιφέρειες, σπάσατε οργανισμούς, υπηρεσίες κτλ. Και τώρα κροκοδίλια δάκρυα. Που δεν μπορεί να το αναλάβει ο Δήμος, δεν μπορεί να το αναλάβει η περιφέρεια, τι να κάνουμε, δεν μπορούν, καθυστερούν κτλ. Ναι, αλλά εσείς το κάνατε όλα αυτά. Για να εξοικονομήσετε. Αυτό δεν κάνατε και στην Κάρλα. Υπήρχε αυτός ο φορέας διαχείρισης της Κάρλας. Και τι κάνατε? Φτιάξατε τον ΟΦΠΚ. Τα ενσωματώσατε όλα. Και τα ενσωματώσατε και για να γλιτώσετε κόστος. Έτσι δεν είναι? Γιατί τα βλέπετε ως κόστος. Γιατί αν υπήρχε, όχι ότι θα έλυνε όλα τα ζητήματα, αλλά υπήρχε ένας φορέας εκεί πέρα με επιστήμονες που θα μπορούσε να παρακολουθήσει το φαινόμενο. Αυτό που δεν μπορούσατε εσείς να το δείτε στη γέννησή του. Και η συζήτηση τότε, όταν φέρατε εκείνο το πολυνομοσχέδιο για τον ΟΦΠΚ, είναι ενδεικτική για την κοινή λογική που έχετε και ως κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα ζητήματα. Η συγητής της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΦΠΚ τι είπε, γιατί πρέπει να διαλυθούν οι φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, λέει γιατί. Γιατί λέει, υπάρχουν λέει, τεράστια κενά που εμποδίζουν τους φορείς αυτούς να συμμετάσχουν σε προγράμματα που θα έχουν οικονομικό όφελος. Είναι κενά που έχουν να κάνουν με κατακαιρματισμό των δράσεων, κενά που δεν τους επιτρέπουν να προσελκύουν πράσινες επενδύσεις. Αυτό θέλετε τις προστατευόμενες περιοχές. Business για πράσινες επενδύσεις. Αυτό έγινε στην Κάρλα. Και αντίστοιχες ήταν οι τοποθετήσεις και από τα άλλα κόμματα. Άκουσα πριν τον κύριο Μπουκόρο, που σήμερα ήρθε εδώ με αντιπολιτευτική διάθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και το υπερθεμάτιζε. Από μεριάς ΠΑΣΟΚ, η διαφωνία τότε ήταν ότι πρέπει να υπάρχει, λέει, στις προστατευόμενες περιοχές ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης για να επιφέρει σημαντικότερα έσοδα. Αντίστοιχα και οι τοποθετήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η λογική. Άρα λοιπόν, όταν λέτε ότι δώσαμε 1,5 δισεκατομμύριο για έργα ίδρευσης, κρύβεται το εξής. Αυτό που ρώτησα τον κύριο Σταμενίτη. Μέχρι να φτάσει στον μπάχαλο ευθυνών και να φτάσει στο δήμαρχο ή στον περιφερειάρχη για να επιλέξει το ποιο έργο και ποιος θα το διαχειριστεί, υπάρχει ένας κόφτης από πριν. Δηλαδή επιλέγεται έργο με βάση αυτές τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νερό, εμπόρευμα, για μείωση της ζήτησης. Μην τα ξαναλέω. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ γιατί? Για να βάλετε ψηφιακούς υδρομετρητές. Για να χαρατσώνετε πιο αποτελεσματικά το λαό. Και να λέει το νερό νεράκι. Αυτή είναι η δική σας κατεύθυνση. Γι' αυτό νομίζουμε και αυτή η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που λένε οι επιστήμονες. Δηλαδή στη δυνατότητα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και στο πώς ορίζουν την παροχή του νερού που ανέφερα πριν. Και αυτό που κάνετε όλες οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτικές, αυτό το χάσμα που υπάρχει, δεν γεφυρώνεται παρά μόνο με το εξής. Με το να υπάρχει επιστημονικά κεντρικό σχεδιασμός. Με το νερό να είναι κοινωνικό αγαθό. Με κριτήριο τις ανάγκες του λαού, την αξιοποίησή του για τις ανάγκες του λαού. Γιατί αν πείτε τώρα ότι δεν υπάρχει νερό, θα σας έλεγα, ελάτε τον τελευταίο χρόνο στον παγασιτικό να δείτε πόσο νερό ήρθε. Το θέμα είναι ποιο? Το θέμα είναι ότι θέλετε μείωση της ζήτησης.
Το θέμα είναι ότι θέλετε να αξιοποιήσετε και αυτή την καταστροφή για να αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Κομμένο το βαμβάκι. Όχι υδροβόρες καλλιέργειες. Όχι επειδή δεν έχουμε νερό όμως, με συγχωρείτε. Αλλά επειδή αυτό επιβάλλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που εισάγουν απαλού βαμβάκι. Πιο φτηνό. Ενώ μπορεί η Ελλάδα να παράξει και φτηνότερο και πιο ποιοτικό προϊόν. Λοιπόν, μονάδες επεξεργασίας νερού, δίκτυα ίδρυυσης, άδρυυσης, αποχέτευσης ως κοινωνική ιδιοκτησία. Αυτά δηλαδή που λέει το ΚΚΕ. Αυτή είναι η λύση ανάμεσα στο χάσμα της επιστημονικής και τεχνολογικής δυνατότητας και της πολιτικής που ακολουθείτε. Αυτά που λέει το ΚΚΕ, η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Και αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και να το θέτουμε σαν ζήτηση και σαν πάλι στο λαό. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι έθεσα κάποια ερωτήματα. Δεν ξέρω αν ακούει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου που μας έκανε την ενημέρωση των 5 σειρών για την Κάρλα, αλλά πρέπει να απαντήσει. Και ξαναλέω να απαντηθούν στην πράξη. Σας ευχαριστώ.